Φασολάδα, τσίπουρο με μέλι και χαλβάς είναι μόνο μερικά από τα όσα θα συναντήσει κανείς στην αγορά αγροτικών προϊόντων από τον Ταΐγετο που θα γίνει την Κυριακή 7 Οκτωβρίου στην πλατεία της τοπικής κοινότητας Λαδά. Την Κυριακή θα έχουν μια πολύ σημαντική εκδήλωση προβολής του χωριού και των προϊόντων, όχι μόνο του Λαδά αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Γι' αυτό και εγώ προτρέπω τους συλλόγους, τους καλαματιανούς, να ανεβούμε στο Λαδά. Θα έχουν φροντίσει εδώ πέρα τα παιδιά και για θέσεις πάρκινγκ εκεί στον ευρύτερο χώρο. Και βεβαίως ένα πολύ ωραίο τραπέζι, εύγευστο, δωρεάν επαναλαμβάνω, για όλο τον κόσμο, με την προϋπόθεση να ψωνίσουμε κι εμείς κάτι και να βοηθήσουμε τους φτωχούς ανθρώπους της Αλαγωνίας αγοράζοντας τα προϊόντα τους. Όσοι κάνουν τη βόλτα τους στην αγορά μπορούν να προμηθευτούν τοπικά προϊόντα όπως κάστανα, πατάτες, καρύδια, μήλα, ρίγανη και διάφορα λαχανικά και να ενισχύσουν με αυτόν τον τρόπο τους παραγωγούς. Επίσης θα υπάρχει και ζωντανή μουσική και θα σερβίρονται δέσματα όπως γουρνοπούλα, σουβλάκια, φασολάδα θα είναι δωρεάν, καυτό τσίπουρο με μέλι δωρεάν, ψωμί και σαλάτες αυτά θα είναι όλα δωρεάν. Καλούμε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί εκεί πέρα και να ψωνίσει και να διασκεδάσει. Οι γυναίκες του χωριού θα ετοιμάσουν χαλβά για τους επισκέπτες. Με την πρόεδρο του Συλλόγου Απανταχού Λαδαίων να τονίζει ότι όσοι περισσότεροι επισκεφθούν το χωριό, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η χαρά για τους μόνιμους κατοίκους του. Σας προσκαλούμε όλους και όλες και όλους τους συλλόγους θα θέλαμε ιδιαίτερα να μας φέρετε κόσμο, να δουν και οι παππούδες, οι γιαγιές, να πάρουν μια μεγάλη χαρά, θα είναι μεγάλη τιμή για αυτούς, να βλέπουν στο χωριό ότι υπάρχει κόσμος που πηγαίνει και σήμερα, γιατί έχουν λίγο απογοητευτεί. Η εκδήλωση πραγματοποιείται από τον Δήμο Καλαμάτα, στην τοπική κοινότητα Λαδά και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Λαδαίων.